Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η νέα αθλητική εκπομπή, Αθλητική Παλμή του Σάμο Σπορ, είναι εδώ να σας ενημερώσει για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Σάμου, που σήμερα έχουμε στο στούντιο καλεσμένους τους προπονητές ποδοσφαίρου, καθηγητές φυσικής αγωγής, τυχιούχους στεφά, με άριστα στην ειδικότητα του ποδοσφαίρου και κάτοχοι του διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου UEFA Β για τον κύριο Χρήστο Μαλέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Και για τον Σταμάτη Κουλόρη, UEFA Α. Και βέβαια και έχεις και ακόμη ένα ανώτερο δίπλωμα. Εντάξει, περνάω από αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά για πάνω στους νέους αθλητές. Ένα πιο συγκεκριμένο δίπλωμα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, κύριε Μαλέ και κύριε Κουλούρη, εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά τεκνενόμενα της Σάμου, να δούμε τι γίνεται, πώς μπορεί να πάει καλύτερα αυτός ο χώρος του ποδοσφαίρου στη Σάμο. Βλέπουμε το ποδόσφαιρο και γενικότερα να έχει πέσει λιγάκι σε όλο τον ομό. Αυτό τώρα πού οφείλεται και πώς μπορούμε να το σηκώσουμε, να ανέβει λίγο πιο ψηλά. Να δούμε τι φταίει πρώτα απ' όλα. Και πριν ξεκινήσουμε όμως να πούμε τι φταίει και τι είναι, θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι και να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις από την αρχή. Και να πούμε και στους δυο σας, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με την προπονητική. Κύριε Μαλέ, ναι. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ίσως πούμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι, για επανάληψη κάθε φορά είναι. Εμείς τα γνωρίζουμε βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, όμως οι ακροατές και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, καλό είναι να τα μάθουν. Καθαρά η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η αγάπη για τα μικρά παιδιά με όθησαν στο να ασχοληθώ με την προπονητική. Ήμουν τυχερός που ήμουν σε ένα σύλλογο του Πιστάνου Πολυκράτης, ο οποίος με στηρίξε, με βοήθησε να εξελιχθώ και στη συνέχεια προσπάθησα να κάνω μια ομάδα εδώ στο βαθύ δικιά μου, με ό,τι λάθη κάνουμε, με ό,τι εμπειρίες προσπαθούμε να αποκομίσουμε κι εμείς και έτσι, φυσικά την ευχαρίστηση στη δικιά μας και των παιδιών παίζοντας ποδόσφαιρο. Κύριε Κουλούρη, έτσι πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με την προπονητική? Εντάξει, δεν υπήρχε το μικρόβιο από μικρή ηλικία, θα έλεγα. Νομίζω εμφυτεύθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών περισσότερο και καταστάλαξα στην απόφαση αυτή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας ποδοσφαίρου. Εκεί ασχολήθηκα λίγο περισσότερο και εκεί αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω, αυτό μου αρέσει και με αυτό ασχολήθηκα από εκεί πέρα. Και να πάμε και στην άλλη ερώτηση που έρχεται αμέσως μετά και λέει, ποια ήταν η σχέση σας με το χώρο του ποδοσφαίρου πριν ασχοληθείτε με την προπονητική, κύριε Κουλούρη? Εγώ έπαιζα αεραστεχνικά ποδοσφαίρο εδώ στη Σάμο. Έπαιξα αεραστεχνικά σε κάποιες ομάδες κατά τη διάρκεια των σπουδών. Και από εκεί πέρα, με την επιστροφή μου και μετά τις σπουδές, ασχολήθηκα προπονητικά μόνο. Σταμάτησα να αγωνίζομαι και ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι και με μικρές ηλικίες. Αεραστεχνικά πάντοτε ξεκινήσατε. Ναι. Να περάσουμε όμως στον κύριο Χρήστο Μαλέ, όπου ο κύριος Χρήστος Μαλές, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, η ενασχόλησή του ήταν επαγγελματική με το ποδόσφαιρο, έτσι κύριε Μαλέ? Αεραστεχνικά ξεκίνησε και στη διάρκεια μας βγήκε. Στη διάρκεια βγήκε με τον Άρη Θεσσαλονίκη επαγγελματικά. Ναι. Άρη Θεσσαλονίκη, Παναχαϊκή, Πανεργατικό, Αγροτικό Αστέρα. Πολύ ωραία. Πολύ καστρο. Με πολλές εμπειρίες, προπονητικές, αγωνιστικές, παιχτικές και όλα αυτά. Ποιοι ήταν οι λόγοι, τώρα να περάσουμε και σε κάτι άλλο σιγά σιγά για να μπούμε και στο κλίμα, κυρίες και κύριοι, εδώ του ποδοσφαίρου στη ΣΑΜ. Και να δούμε πώς και ο κύριος Χρήστος Μαλές, ο οποίος είχε μια πολύ μεγάλη πετυχημένη πορεία και σαν ποδοσφαιριστής και σαν παίχτης στον ΑΟΠΟΛΗ Κράτη, μια μεγάλη ομάδα που νομίζω ότι έχεις σημαδευτεί από τον ΑΟΠΟΛΗ Κράτη, είναι μέσα στην καρδιά σου. Πες μας δύο λόγια για τον ΑΟΠΟΛΗ Κράτη. Εντάξει, είναι ένας σύλλογος ο οποίος με έφερε στη Σάμο, με προπονητή τον Χρήστο Αρβανίτη. Είχαμε μια καταπληκτική ομάδα. Η ομάδα δυστυχώς τότε η χρονιά ήταν δύσκολη στην τρίτη εθνική. Πέφταν πολλές ομάδες. Κάθε την επόμενη χρονιά βγήκαμε πάλι πρωταθλητές και έτσι η ζωή συνεχίζεται. 13 χρόνια μετά, κάποια στιγμή συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, έρχεται και ο χωρισμός. Προφανώς δεν κάλυπτα τα στάνταρ της διοίκησης. Μαλώσαμε σε εισαγωγικά με τον γιατρό, τον κύριο Χατζηδημητρίου,
και χωρίς τον έδρομο μας. Απλό. Μάλιστα. Απλά. Ωραία. Δεν μπαίνουμε περισσότερο. Απλά έτσι για την ιστορία θα πρέπει να τα δούμε αυτά και να ρωτήσουμε και τον κύριο Κουλούρη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή, σπουδαία ακαδημία θα έλεγα εγώ, στην Ένωση, αλλά πριν από την Ένωση ήταν στον Ταξιάρχη, όπου ο Ταξιάρχης κατά τη διάρκεια αποσύρθηκε από τα πρωταθλήματα και διάλυσε, δεν υπάρχει πια. Πολύ πετυχημένη όμως η πορεία σας και στον Ταξιάρχη, γιατί νομίζω εκεί ότι είχατε και μια συνεργασία. Με την Arsenal. Με την Arsenal. Ναι. Είχατε περάσει κάποια σεμινάρια σαν προπονητής. Ναι. Συνολικά, νομίζω... Πες μας δύο λόγια και για τον Ταξιάρχη, συνολικά... γιατί δεν έχουν ακουστεί, κύριε Μαλλή, αυτά, δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Ο Ταξιάρχης είναι και σαν για... ένα όνειρο. Σαν ένα όνειρο. Να πω αρχικά όταν... Και μετά όμως και με την Ένωση που ξαφνικά ήρθε το διαζύγιο. Να πω αρχικά ότι όταν επέστρεψα στον νησί μετά τις σπουδές, ασχοληθήκα με κάποια παιδιά στις ακαδημίες του Λέλαπα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά είχα στρατιωτικές υποχρεώσεις, πήγα στο στρατό, φαντάρος. Τελείωσα. Δέχτηκα μια πρόταση από τον Ζήση τότε, τον Παναγιώτου, που ήταν πρόεδρος στον Ταξιάρχη. Την αποδέχτηκα. Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το κομμάτι των ακαδημιών. Νομίζω φτάσαμε σε πολύ καλό επίπεδο. Ήρθαμε σε κάποιες επαφές με ανθρώπους στην Αθήνα με το κομμάτι της Arsenal που τότε ήταν στην αρχή της. Είχε έρθει στην Ελλάδα και έφτιαχνε δίκτυο ακαδημιών. Μας έκανε καλό, εμένα μου έκανε καλό προσωπικά στην εξέλιξη στο κομμάτι των παιδιών της προπονητικής και στο κομμάτι του πώς πρέπει να ασχολούμαστε με τα παιδιά. Άλλαξε και λίγο τη φιλοσοφία μου, την κουλτούρα μου μέσα από κάποια σεμινάρια που είχαμε. Μας έδωσε εμπειρία, μας έδωσε όλα αυτά τα πράγματα που πρόσφερε και σε οργανωτικά και σε κομμάτια. Σε υλικό και με υλικό, πλούσιο όλα, υλικό. Όλα, σε ανταποδοτικά είναι αυτά νομίζω, ναι. Και από την ομάδα και από το κομμάτι της Arsenal. Πριν περάσουμε όμως ναι. Να κάνουμε ένα time out. Στον Ταξιάρχη λοιπόν, μια ομάδα που ήταν πραγματικά ομάδα μοντέλο τότε. Ναι. Με όλα, με νομίζω όλα. Οργανωτικά προβλήματα οδήγησαν στο κομμάτι να διαλυθεί ο Ταξιάρχης. Μετέπειτα αυτά τα παιδιά αφομοιώθηκαν από την Ένωση, το οποίο ευτυχώς και προχωρήσαν. Εσείς πήγατε στην Ένωση, από εκεί και μετά ήρθαν τα παιδιά, κάποια παιδιά ήρθαν και στην Ένωση και φτιάξατε εκεί μια ακαδημία για πόσα χρόνια? 6 χρόνια πάμε στην Ένωση. 6 χρόνια. 6 χρόνια με πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά παιδιά. Και μετά από 6 χρόνια ήρθε και εκεί το διαζύγιο. Ίδιοι λόγοι, όπως οικογενειακοί λόγοι, όλες οι οικογένειες έχουν αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή αλλαγής σελίδας, ήταν απόφαση του συλλόγου, εντάξει εγώ ήμουν ok. Έπρεπε να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε σελίδα, προφανώς η φιλοσοφία δεν τέριαζε, προπονητή πολύ και, σωστά. Και διοίκησης, και υπήρξε η αλλαγή. Εκεί υπήρξε η αλλαγή. Πιστεύετε κύριε Μαλέ ότι στις ομάδες το μέλλον είναι οι ακαδημίες τους? Τις ομάδες του μέλλον είναι, παντού είναι μόνο. Οι νεαροί είναι αυτοί που θέλουν να φέρουν το καλύτερο αύριο. Με ξέρετε πόσα χρόνια? 35-37. Αυτό είναι το πιστεύω μου από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι. Ναι. Όμως βλέπουμε ότι παλαιότερα, το λέω αυτό για να ανοίξουμε μια κουβέντα πάνω στις ακαδημίες, ότι παλαιότερα στη ΣΑΜΟ, στο παιδικό πρωτάθλημα, είχαμε 13 ομάδες, 15, 14, 12. Σήμερα βλέπουμε να μειώνονται. Αυτό πού οφείλεται? Σε πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, γιατί η τοπική ΕΠΣ δεν υποχρεώνεται σωματεία να έχουν παιδικές τμήματα ακαδημίες. Αφού δεν θέλουν να το κάνουν μόνοι τους, θα έπρεπε να τους επιβάλλουν. Που είναι για το καλό των σωματείων. Έτσι. Δεν υποχρεώνεται στην Α κατηγορία? Πλέον όχι. Είναι προαιρετικό. Δηλαδή, οι ομάδες που ανέβηκαν φέτος κατηγορία και οι φοιτητές, αλλά και ο αρίστερος βγήκε πρωταθλητής. Δεν έχουν παιδικά. Δεν έχουν παιδικά τμήματα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν, αφού ξέρουν ότι τους υποχρεούν να, για ένα χρόνο τους δίνουν παράταση να παίξουν όπως θέλουν? Τον επόμενο χρόνο θα πέσουν. Εάν τον επόμενο χρόνο είναι η δεύτερη και τρίτη αυτές οι ομάδες, οι πρωταθλητές, τι θα κάνουν, θα επιβεβαστούν αφού δεν έχουν παιδικό? Πώς γίνεται, τι προκήρυξε αυτό? Η προκήρυξη. Πρέπει να λέει, τους δίνει το δικαίωμα να έχουν μια χρονιά δικαίωμα συμμετοχής χωρίς να έχουν παιδικό. Η ομάδα λοιπόν αγωνιστικά δεν υποβιβάζεται και βγαίνει δεύτερη στην βαθμολογία. Για να μην πω ότι βγαίνει πρώτη.
Μετά, μετά τι θα γίνει, στην επόμενη χρονιά, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Θα δημιουργήσει. Πρέπει να δημιουργήσει παιδικό. Θα δημιουργήσει φοιτητές παιδικό. Εντάξει. Άμα δημιουργήσουν φοιτητές παιδικό. Μάλιστα. Πάσω. Από εκεί και μετά όμως, κύριε Κουλούρη, πώς το βλέπετε κι εσείς. Προφανώς. Άνθρωποι είναι αυτοί που καθορίζουν και το μυαλό των ανθρώπων είναι αυτό που καθορίζει το τι γίνεται. Δεν κάνουν όλοι σωστά, δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη, δεν έχουν όλοι το ίδιο σκεπτικό και τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι πολλοί σκέφτονται το παρόν τους και δεν σκέφτονται το μέλλον τους. Και νομίζω ότι στις περισσότερες ομάδες αυτό ισχύει. Πολλοί δεν αφουγκράζουν το τι συμβαίνει μελλοντικά, το τι πρόκειται να γίνει και πορεύονται με το τι ισχύει τώρα. Βλέπουμε όμως πάρα πολλές ομάδες να μην συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Ιστορικές ομάδες που συμμετείχαν και στην Αλφα τοπική, όπως το Παλιόκαστρο, η Σπαθαρέη, ο Λυκούργος, ο Φίνικας που είναι. Προφανώς και είναι οι ομάδες που δεν κοιτάξαν το μέλλον τους. Εγώ θα έλεγα. Η Σπαθαρέη. Ο Πύργος παλαιότερα. Δεν κοιτάξαν το μέλλον τους την ώρα που έπρεπε, με αποτέλεσμα να. Όταν έφτασε το τέλος ήταν ήδη αργά. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το συνεχίσουν. Μάλιστα. Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ όταν ήρθα στο Πολυκράτη, τα εκατομμύρια που δαπανούσε τότε η ομάδα για να έχει παίχτες καλής ποιότητας και να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική στην Δέλτα Εθνική ήταν τρελά λεφτά. Αντίστοιχα φετινά λεφτά που ξοδεύονται. Η ομάδα από το 98 και μετά στηρίχθηκε στις ακαδημίες. Έγινε, αν θυμάσαι καλά, ένα μάζεμα των παιδιών γύρω στα 50 παιδάκια και από τα 50 αυτά παιδάκια στη διάρκεια του 7, 8, 10 χρόνων αυτοί παίζουν τώρα. Ο Πολυκράτης λοιπόν βασίστηκε, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Όπως είναι και ο ΑΟΣΑΜΟ. Ο ΑΟΣΑΜΟ βασίστηκε καθαρά σε ακαδημίες, χωρίς να έχει καμία διάθεση να παίξει σε κανένα πρωτάθλημα και είναι τα τελευταία 2-3 χρονάκια ομάδα Α τοπικό, έτσι. Με παιδικό τμήμα, με προπαιδικό τμήμα, junior, δηλαδή καθαρά ομάδα που βασίστηκε σε ακαδημίες. Άρα το μέλλον είναι μόνο οι ακαδημίες. Μόνο οι ακαδημίες είναι το μέλλον, λέει ο κ. Χρήστος. Μα λες και αυτό το έχει δείξει και η δουλειά που έκανε στον Πολυκράτη, γιατί δεν συνέχισε ο Πολυκράτης μόνο με τα παιδιά τα δικά του των Ακαδημιών. Αυτά τα παιδιά τα δικά του των Ακαδημιών πήγανε και σε άλλες ομάδες της περιοχής. Όπως το Φίνικα, στη Χώρα, στο Λυκούργο. Έτσι, γύρισαν. Από εκεί και μετά βλέπουμε στη ΣΑΜΟ ο κύριος Χρήστος Μαλές χρησιμοποιούσε νεαρά παιδιά. Εγώ θυμάμαι ότι δίνατε και το Περιβραχιόνιο. Και στον Τζιώτη και στον Καρίδη και στον Λίκο και σε όλα τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν, στον Γκέραντ και όλα αυτά. Τα θυμάμαι τα παιδιά γιατί έκανα πάρα πολλά ρεπορτάζ με τον Πολυκράτη και θυμάμαι την ενδεκάδα απ' έξω. Και καμιά φορά. Ομερικές μάχες. Και καμιά φορά έγραφα την ενδεκάδα πριν ο Χρήστος την ανακοινώσει. Και έλεγε μου την έκλεψες. Λοιπόν, Χρήστο, βλέπουμε στη ΣΑΜΟ να μην προωθούνται όμως συνήθως τα παιδιά από τις ακαδημίες στην βασική ομάδα, αυτό την 11. Αυτό είναι καθαρά. Αυτό είναι επιλογή του προπονητή ή της διοίκησης. Και των δύο προφανώς. Νομίζω ότι είναι η γραμμή που πρέπει να πάρει ένα σωματείο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Εμείς, παράδειγμα, στον ΑΟ ΣΑΜΟ, που έτσι ξεκίνησα να κάνω μια ομάδα από το πουθενά, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανένα στη ΣΑΜΟ όσα χρόνια έχει ποδόσφαιρο η ΣΑΜΟ. Κανένα δεν έχει δοκιμάσει από μόνο του να κάνει τίποτα. Όλοι έχουν πίσω μας ένα ονοματιπόν ενός χωριού, μιας πόλης. Εγώ ξεκίνησα να κάνω το ακατόρθωτο σε εισαγωγικά και το πετύχαμε. Πετύχαμε να έχουμε ένα σύλλογο ο οποίος στηρίχθηκε μόνο από γονείς και από την τρέλα τη δικιά μου. Και του Γιάννη του Λιβανή, έτσι. Γιατί είμαστε δύο άτομα τα οποία ξεκινήσαμε. Ο ένας στήριζε τον άλλον, ό,τι λάθη κάναμε. Εγώ είμαι συνήθως πιο παραγωγικός. Ο Γιάννης ήταν εκεί να τραβάει το φρένο. Φτάσαμε σε ένα σημείο να τελειώσουμε ότι μετά από 2009 χρόνια, σχεδόν 9 χρόνια, 8-9 χρόνια, η ομάδα έχει συνέχεια. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά είναι μια ομάδα που συμμετέχει στα προβλήματα και προσπαθεί κάθε χρόνο να βάζει περισσότερα παιδάκια. Κάθε χρόνο να βάζει ένα λιθαράκι ακόμη. Και αυτό φάνηκε στο ότι με τον φετινό ερχομό του Σταμάτη Κουλούρη στην ομάδα, η ομάδα άλλαξε ταχύτητα. Έβαλε Δευτέρα. Ήταν στην πρώτη, τόσο καιρό και έβαλε Δευτέρα. Και θα την ίδια ερώτηση βέβαια και στον Σταμάτη τον Κουλούρη. Πώς βλέπει κάποιοι συνάδελφοί του ή κάποιες ομάδες ή αν θα το έκανε ο ίδιος να μην προωθεί νεαρά παιδιά τα οποία αξίζουν, έτσι. Αν δεν αξίζουν, ίσως να μην το έκανα. Προφανώς για να μην αξίζουν όμως κάτι γίνεται λάθος. Δηλαδή, αν κάποιος προπονητής είναι 5, 6, 3 χρόνια, 4 χρόνια σε μια ομάδα, ασχολείται και με τις ακαδημίες και μετέπειτα βλέπεις παιδιά και δεν μπαίνουν και η φιλοσοφία του είναι λίγο διαφορετική, ίσως
Το λάθος είναι και σε, όχι μόνο σε μια πλευρά. Ίσως δεν έχει κάνει καλή δουλειά ώστε να ετοιμάσει κάποια παιδιά να είναι έτοιμα για να μπουν στην αντρική ομάδα. Και μια και μιλάμε για παιδιά και για ακαδημίες, Σταμάτη Κουλούρη, θέλω να μας πεις, έχεις εμπειρίες πολλές από τα παιδικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η λειτουργία τους, των παιδικών πρωταθλημάτων? Εντάξει, σε θέμα οργανωτικό. Σε θέμα λειτουργίας του πρωταθλήματος. Δηλαδή, να βγαίνει κατευθείαν ο πρωταθλητής, να γίνονται αγώνες μπαράζ πρωταθλητή, play-off. Προσωπικά εγώ θα δεχόμουν οτιδήποτε. Είτε ημιτελικούς, είτε play-off, είτε πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών, 20 αγωνιστικών, αν τα παιδιά παίζαν πολλούς αγώνες και παίζαν με την ηλικία τους. Όσο τα παιδιά δεν παίζουν με την ηλικία τους, δεν μπορώ να πω ούτε την σωστό, ούτε την λάθος. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουμε ακόμα το 2017 και παίζει ο 15χρονος αντιμέτωπος με τον 10χρονο. Χρήστο Μαλέ. Όταν όλες οι ομάδες, όταν και οι 6 ομάδες, για να συμπληρώσω, έχουν παιδιά παρόμοιων ηλικιών και σε πιο μικρές κατηγορίες. Οπότε κάτι θα πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα αυτό να κατηγοριοποιηθεί και να γίνουν περισσότερα πρωταθλήματα, περισσότερες κατηγορίες πρωταθλημάτων ταυτόχρονες αναλόγων ηλικιών. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μετά μπορούμε, να πούμε ότι μπορούν να γίνουν 20 αγωνιστικές, 30 αγωνιστικές, play-off, ημιτελική ή οτιδήποτε. Γιατί... Αλλά είναι κουλό να βάλω μια ομάδα να παίξει ημιτελικό με μια ομάδα που έχει 3 χρόνια μικρότερα παιδιά. Θυμάμαι πολλές φορές και το Μαλέ που σε κατηδίαν συζητήσεις, αλλά και άλλες φορές που έλεγε ότι δεν μπορούν να παίξουν εκ των πραγμάτων ο 8χρονος με τον 16χρονο. Πρέπει να γίνουν δύο πρωταθλήματα. Κάνει 5 ομάδες. Τόσο μήνα. 6 ομάδες είναι. Οπότε μπορούμε, νομίζω να φτάσαμε στο... Ναι, αλλά παίζουν πάλι 8χρονοι με 16χρονοι. Άρα το θέμα είναι... Πρέπει να σπάσει. Ναι. Νομίζω υπάρχουν τρόποι, αλλά πρέπει να έχουμε επειδή θέση. Επειδή διετελέσατε και προπονητές μειχτών ομάδων των ενώσεων, της Ένωσης εδώ, της ΣΑΜΟΥ, της ΕΨΑΜΟΥ, αυτό το βρήκατε μπροστά σας, κύριε Μαλέ? Αυτό ακριβώς βρήκαμε μπροστά μας. Το τα παιδάκια δεν αγωνίζονται και όταν παίρνουν να αγωνιστούν, εννοείται με πιο προπονημένους και πιο καλά. Πιο καλής αξίας στο χώρο, αναγκαστικά βρισκόμαστε σε τέτοιο αδιέξοδο. Και εισπράττουν τα παιδιά μόνο την απογοήτευση, έτσι. Εμείς δεν μπορούμε, όχι όλοι μπορούμε. Εντάξει, και τα δικά μας τα παιδιά μπορούν. Όταν κάτι δεν είναι σε καλό επίπεδο, και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, δεν έχουμε καλό επίπεδο πρωταθλήματος και υποδομής και αντρικά, θα πρέπει να αλλάξει. Νομίζω πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Η συνταγή είναι λάθος και εξακολουθούμε να κρατάμε την ίδια συνταγή. Απλά αλλάζουμε τις ημερομηνίες. Και μία ερώτηση και για τους δυο σας, για να το κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι των ακαδημιών. Σαν προπονητές στον ΑΟΣ, ποιες είναι οι βλέψεις σας έτσι, προπονητικά για τα νέα παιδιά στην ομάδα τους, όχι μόνο στον ΑΟΣ, αλλά και γενικότερα σε όλες τις ομάδες? Εγώ νομίζω ότι κάποιο παιδί επιτέλους θα πρέπει να ξεχωρίσει από τη ΣΑΜΟ που δεν έχει ξεχωρίσει ακόμα κανένας. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας προσπαθούν να ψάχνουν να βρουν τον ένα. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε την ομάδα. Δεν ξέρω, το κόμπλεξ μας φταίει, δεν ξέρω τι φταίει. Το μάτι μας είναι μικρό. Ψάχνουμε να δούμε ένα παιδάκι να δικαιώσουμε, να προωθηθούμε, να προωθήσουμε μάλλον το παιδάκι αυτό, να αλλάξει και αυτό ταχύτητα. Πολλά παιδάκια έχουν δοκιμαστεί από εδώ, έχουν πάει σε άλλες ομάδες, σε μεγάλες ομάδες και βλέπουν δυστυχώς μόνο το πόσο πίσω είμαστε. Σε αυτό φταίνει πρώτα εμείς, οι προπονητές, και μετά τα παιδιά. Έτσι. Φταίει και η φυσική κατάσταση όμως των παιδιών, γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν κάποιοι. Και αγωνιστική κατάσταση. Έτσι, και αγωνιστική. Αλλά και η φυσική, γιατί είναι σε κάποιες ομάδες που δεν κάνουν προπόνηση. Τα βλέπεις, Χρήστο, εσύ. Είναι σε κάποιες ομάδες, σε κάποια ταλέντα. Ούτε η τεχνική κατάσταση είναι. Ούτε η τεχνική είναι αυτή που πρέπει να έρθει. Άρα αυτό είναι πρώτα οι προπονητές. Εμπίστε με. Δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν αυτό που τους λες. Ένας 17χρονος, ένας 16χρονος, διάβασα εχθές από το Βόλο. Έκλεισε στον Ορφέα Ξάνθης. Τον ξέρεις, τον Ορφέα, στην Γάμα Εθνική, στον Πάπη του Κατσιμιστή. Λοιπόν, φανταστείτε ότι έφυγε από το Βόλο. Με μεταγραφή 16 χρονών ποδοσφαιριστής γιατί ήταν ταλέντο. Ό,τι εξέλιξη έχει. Ό,τι εξέλιξη έχει. Έφυγε. Εμάς να φτάσει το ταβάνι του. Εμείς δεν έχουμε ένα τέτοιο παιδί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι πράγματι πάρα πολλά παιδιά που ήταν στην κάτω K20 ή K18 σε ομάδες όπως η Κότα Ξάνθη αγωνίζονται σε όλες τις ομάδες ερασιτεχνικές και μη στην Ελλάδα. Και εμείς δεν έχουμε ένα σαμιώτη να πάμε να δούμε σε ένα πρωτάθλημα. Εδώ και χρόνια. Επαγγελματικό. Εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Πλέον, ας δούμε όμως.
Όμως ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην ομάδα? Είναι ο ρόλος προπονητή, είναι ρόλος προπονητής, γενικός αρχηγός, ταμείας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, χορηγός. Είναι όλα, χορηγός, όλα. Τι μπορεί να είναι ένας προπονητής, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του? Πέρα από το να προπονεί, μπορεί να κάνει και όλα τα άλλα. Πόσο καλά θα τα κάνει, όσο καλός και να είναι. Κύριε Κουλούρη, θα μπορούσατε εσείς να το κάνετε? Εξαρτάται σε τι ομάδα βρίσκεσαι. Γιατί σε όλα τα πρωταθλήματα, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, βλέπουμε τους προπονητές όλους να ασχολούνται και με τα διοικητικά. Πότε θα φύγει η ομάδα, από πότε θα κάνει πάρτι η ομάδα, πότε θα κάνει λαχείο η ομάδα, πότε. Τα ρούχα που θα πάρει. Τα ρούχα, ναι. Στο εργαστηνικό κομμάτι, στο εργαστηνικό ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο μιλάμε, έχει μια γενική αρμοδιότητα περί πολλών πραγμάτων. Πρέπει να είναι λίγο από διοίκηση, πρέπει να είναι λίγο από προπονητής, πρέπει να είναι λίγο από ψυχολόγος, λίγο από διατροφολόγος, λίγο από μπαμπάς. Ο προπονητής μπορεί να είναι λίγο διατροφολόγος και ψυχολόγος, αλλά δεν πρέπει να είναι όλα τα άλλα που είπατε. Συμφωνώ, σε μια ομάδα όσο ανεβαίνει σε επίπεδο πρέπει να μειώνει η αρμοδιότητα σου. Και να ξεχωρίσει. Ο ρόλος πρέπει να είναι να προπονεί, να καθοδηγεί, να βελτιώνει τεχνικά, τακτικά, φυσική κατάσταση, να βελτιώνει όλους αυτούς τους παράγοντες και τα παιδιά και τους μεγάλους. Όσο χαμηλώνουμε το επίπεδο, τόσο γενικεύει το ρόλο σου. Έτσι. Χρήστο, ο ρόλος του προπονητή. Ο ρόλος του προπονητή έχει χαθεί πολύ στις αριστερικές κατηγορίες. Εγώ να σκεφτώ ότι στην ομάδα που ήμουν στο Πυθαγόριο, στην Πολυκράτη, ήμουν από καμαριέρα, καθαρίστρια, πλήστρα. Τα έκανε όλα. Τραυματιοφορέας, ψυχολόγος, όπως είπαμε, προπονητής. Και έβαζε και πλυντήριο. Εννοείται. Το εξακολουθώ να το κάνω και τώρα. Υπάρχει κρίση προσώπων. Τα πρόσωπα είναι λίγα που ασχολούνται με τον χώρο. Είναι λίγα άτομα τα οποία μπορείς να εμπιστευτείς και εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί στο ναό σε ένα κομμάτι που υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούμε όντως να ζητήσουμε κάτι και να γίνει. Γιατί αν δεν γίνουν, ο προπονητής κουράζεται πολύ εύκολα και είναι ένας από τους λόγους που αποχωρεί. Στην ουσία πρέπει να είναι αυτός που θα είναι ο καθοδηγητής και της διοίκησης και των παιχτών για να πάει μια ομάδα μπροστά. Ο κορεσμός έρχεται εύκολα. Έχουμε δει σε πολλές ομάδες όταν κάτι πάει στραβά, κύριε Μαλέ, φταίει ο προπονητής. Εσείς το έχετε βιώσει αυτό? Και πόσο δίκαιο είναι, κύριε Κουλούρη? Νομίζω είναι δίκαιο. Παγκόσμια συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούν να φύγουν οι παίχτες, δεν μπορούν να φύγουν οι παράγοντες. Αυτός μπορεί να αλλάξει εύκολα, είναι ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η μοίρα του προπονητή, είτε καλός είτε κακός, πρέπει να το δεχτούμε. Μετά από όλα όσοι αυτά... ασχολούμαστε με αυτό, θα πρέπει να δεχτούμε ότι έτσι. Δηλαδή, είναι. Μετά από όλα αυτά τα οποία αυτό κάνει ένας προπονητής. Δεν θα πω ότι συμφωνώ, θα πω ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ όμως θα το πάρω αλλιώς και θα πω ότι αφού έφυγα μετά από 13 χρόνια στον Πολυκράτη και είμαι 8-9 χρόνια στον ΑΟΣ, ενδεχομένως κάτι καλό κάνω. Όπως και σταμάτησε να φύγει μετά από 6 χρόνια, ένας προπονητής που έχει διάρκεια σε πολλά χρόνια σε ένα σύλλογο, προφανώς κάτι καλό κάνει και το κρατάνε. Και δέχομαι ότι όταν δεν κάνει καλό πρέπει να φύγει. Ναι, αλλά εάν έρθει μία-δύο άτυχες στιγμές, αγωνιστικές, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ένας προπονητής, στο διαγράφω. Τα πράγματα είναι λίγο αλλιώς. Αλλιώς. Νομίζω ότι καμιά φορά είναι τη στιγμή παρόρμηση και η απόλυση, αλλά και η αποχώρηση του προπονητή. Εάν... σας λέγαμε να μας πείτε την άποψή σας για το πρωτάθλημα του Αλφα τοπικού. Αυτό που τελείωσε. Αυτό που τελείωσε, του Αλφα τοπικού. Νομίζω ότι δίκαια η ομάδα των Κοντακέκων πήρε το πρωτάθλημα άλλη μια χρονιά. Ήταν πιο πλήρη ομάδα, πιο ομάδα από όλες. Καλή προσπάθεια κάνουν όλες οι άλλες ομάδες που ήταν υψηλά και οι άλλες ο Πολυκράτης, αλλά δεν έφτανε. Το δίκαιο ήταν έτσι πως έγινε να τελειώσει και να το πάρει το πρωτάθλημα από Πυθαγόρας. Το επίπεδο βέβαια είναι πολύ χαμηλότερο από άλλες, προσωπική μου γνώμη, έτσι. Οι ομάδες, η απόδοσή μας πέφτει και δεν ξέρω τι φταίει, έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το πρωτάθλημα, πώς το βλέπω, πώς το είδατε. Αγωνιστικά, αλλά και διοικητικά. Αυτοί που το διοικούν, είχαμε ελλείψεις. Θα μπορούσε να γίνει πιο εντυπωσιακό μέσα από κάποια άλλα event. Τα οποία πρέπει να γίνουν στο ποδόσφαιρο, να φέρουν τον κόσμο μπροστά, να φέρουν τους θεατές. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς όλους που θέλουν να έρθουν στα γήπεδα, αλλά δεν έρχονται?
Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι δυο σας. Η εικόνα είναι κακή. Και η αγωνιστική και η εξαγωνιστική. Τα γήπεδα με το ζόρι παίρνουν άδειες. Με θεατές και χωρίς. Έχουμε διώξει τον κόσμο γιατί δεν μπορεί να πάνε. Δηλαδή και να θέλει να πάει ο κόσμος, υπάρχουν γήπεδα τα οποία δεν μπορούν να πάνε λόγω απαγορεύονται ή να έχει 5 θεατές. Το ποδόσφαιρο είναι σε κρίση. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που η συνταγή που ακολουθούμε παρουσιάζει αυτή την εικόνα, τότε πρέπει άμεσα να αλλάξουμε συνταγή. Σταμάτη. Ίδια απόψη έχω λοιπόν. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι καλή εικόνα. Νομίζω ακόμα σίγουρα έχει λόγους που οφείλεται αυτό το πράγμα. Θα σταθώ ότι κάποια χρόνια πριν δεν είχαν αδειοδότηση στα γήπεδα και ότι δεν είχαν πρωτάθλημα. Σιγά σιγά βρίσκουμε τον δρόμο μας. Νομίζω από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν πάει χειρότερα. Είμαστε σε πολύ κακό σημείο πάντως. Νομίζω ότι μπορούμε εύκολα με μικρές αλλαγές να πάμε καλύτερα. Πρέπει να γίνεται ένα πρωτάθλημα με περισσότερη οργάνωση, συχνότερους αγώνες, όχι αναβολές, να ξεχάσουμε τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να μένει μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει όμως έξω από αυτό το να ασχολούμαστε με το αν θα έχει κόσμο ένα γήπεδο ή δεν θα έχει κόσμο είναι λίγο κακό. Δηλαδή, όταν παίζουν ίσως παιδικές ομάδες, ίσως αγώνες πρωταθλημάτων χωρίς κόσμο, είναι κακό για όλους μας. Δεν θα πρέπει να το θέλουμε αυτό. Και όταν παίζει τελικό κυπέλου μιας ένωσης και δεν έχει κόσμο, δεν είναι ακόμη χειρότερο. Εγώ θα έλεγα ότι αν τηρήσουμε αυτούς τους όρους που δεχόμαστε να γίνει το πρωτάθλημα, τότε δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν νομίζω εγώ δεν βρίσκω τον λόγο να εξηγήσω σε ένα μπαμπά, σε ένα γονιό, ότι θα πάμε σε ένα γήπεδο να παίξουμε που δεν έχει άδεια θεατών και δεν θα έρθει να δει το παιδί του. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά δεν θα πρέπει να τα τηρούμε. Θα πρέπει κάποια πράγματα να συζητούν οι παράγοντες, οι οποίοι τσακώνουν μεταξύ τους το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, χωρίς λόγο. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να μένουν εκτός πλαισίων οργάνωσης πρωταθλήματος. Επίσης, με ένα σημείο θα ανασταθώ ότι όλες οι ομάδες τις ενδιαφέρει αμέσως έρχονται σε ρήξη με την απόφαση της ΕΠΣ να βάλει ένα ή δύο μικρούς και καλά στο Αντρικό. Ενώ όταν πάρει η ΕΠΣ απόφαση, αν ποτέ πάρει, ότι δεν χρειάζεται μικρό στο ΠΕ και θέλει να διοργανώσουμε προπαιδικό πρωτάθλημα, οι ομάδες δεν θα συμμετέχουν. Γιατί λέει. Δεν θα βρούμε μικρούς. Δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο. Μα οι μικροί πρέπει να υπάρχουν, γιατί λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν και ακαδημίες. Όταν έχεις ακαδημίες, δεν έχεις πρόβλημα. Ενδεχομένως εννοούν ότι στο αντρικό πρωτάθλημα δεν μπορούν να βρουν παιδάκια ηλικιακά ένα και δύο μικρούς. Εσείς στο ναό. Δεν μπορεί να είναι 18 χρονών. 18 χρονών είναι πουθενά μικρός. Πουθενά δεν είναι μικρός. Μόνο σαν. Στο ναό, μέσο όρο ηλικίας, πόσο έχετε. Φέτος είχαμε νομίζω χαμηλό. Εκτός το Γιάννη τον Οταρά που ανεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, όλοι οι άλλοι παίχτες ήταν. Αρκετοί παίχτες ήταν 14, 15, 16, 17 χρονών. Και 18. Και τα βλέπετε, νομίζω ότι. Μάλιστα. Ωραία. Λίγο εμείς πριν. Δεν έχουμε ρατσισμό στο θέμα ηλικίας. Σε εμάς, όποιος κάνει προπόνηση, παίζει. Και αξίζει να παίζει, έτσι. Χάρη δεν κάνουμε σε κανέναν. Για να κλείσουμε το θέμα του προπονητή και να ξεκινήσω από τον Σταμάτη τον Κουλούρη. Να μας πει ποιος είναι ο αγαπημένος του προπονητής. Δεν έχω έναν. Δεν μπορώ να σας πω να κατασταλάξω έναν. Νομίζω ότι καλό είναι να παίρνει στοιχεία από πολλούς. Παγκόσμια. Νομίζω Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο, Βενγκέρ, Φέργιουσον. Γενικά το ποδόσφαιρο αλλάζει. Νομίζω σε αυτή την πενταετία είναι αυτή, στην άλλη πενταετία θα είναι άλλη. Καλό είναι να παίρνει στοιχεία από όλους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Χρήστο Μαλέ. Θα συμφωνήσω με το Σταμάτη και θα δώσω ένα μεγάλο βαθμό. Πόσα χρόνια έχει ο Βενγκέρ στην ομάδα της Άρσεναλ? 17. Ούτε αυτός ξέρει. 17-19. 27 πώς είναι. Άρα και αυτός κάτι καλό κάνει. Για να μην φεύγει, προφανώς κάτι καλό. Νομίζω ότι έχετε συναντηθεί και έχετε κάνει. Όχι, με τον Βενγκέρ. Με ανθρώπους δίπλα του. Με ανθρώπους του Βενγκέρ, έτσι. Της Άρσεναλ. Όλοι θέλουν να φύγει. Τα αποτελέσματα και αυτό που παράγει. Το κρατάνε. Εννοείται. Έτσι. Πριν περάσουμε όμως σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο λέγεται διαιτησία, θα παρακαλέσω τον κύριο Νίκο Οικονόμου να πάμε σε διάλειμμα. Νίκο, ευχαριστώ. Η αθλητική παλμή είναι εδώ, συνέχεια της συνέντευξης εδώ με τον Χρήστο το Μαλέ και τον Σταμάτη το Κουλούρη, δύο προπονητές που έχουν λόγο και βέβαια έχουν πάρα πολλές εμπειρίες μέσα από τα γήπεδα και ως ποδοσφαιριστές αλλά και ως προπονητές. Θα θέλαμε να μπούμε λίγο σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί δεν σηκώνει αμφισβήτηση όταν γίνεται το σφύριγμα. Δίνουμε φάουλ, είναι φάουλ. Δεν πά να φωνάξεις εσύ όσο θες. Είναι πέναλτι. Δεν γυρίζει πίσω η φάση. Έχει γυρίσει, Χρήστο, ποτέ η φάση πίσω? Νομίζω ότι έχει γυρίσει μία φορά
στο Βαθύλος Πολυκράτης, το πέναλτι που χτυπήθηκε, είχε μεσάνυχτα, ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, είχε βραδιάσει. Εδώ, στο... Ναι, ήταν και η μοναδική περίπτωση που γύρισε τη σφαίρα μου πίσω. Και χτυπήθηκε και δύο φορές. Και το πιάσε ο Μουτζούρης. Ναι. Πρέπει να το, στα χρονικά, δεν θυμάμαι τίποτα. Αυτό. Και ίσως δεν πρέπει να γυρνάει τη σφαίρα μου πίσω, από τη στιγμή το δει σφαίρα. Τώρα όμως με... τα καινούργια δεδομένα, θα έχουν λέει κομπιούτερ, θα βλέπουν και τα λοιπά, ναι. Και αυτό, θα δούμε πόσο όμορφο θα κάνει το ποδόσφαιρο ή πόσο δύσκολο θα κάνει. Σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι περιορίζει τα λάθη βασικά, αλλά προθέσω όλες έφαγε κόκκινη κάρτα, χωρίς ήταν τέσσερα στρέμματα μακριά από τη φάση, έφαγε κόκκινη και ξανά τέσσερα στρέμματα στο δεύτερο, στη δεύτερη επαφή με την με εικόνα την του διαιτητή, όχι τη δεύτερη επαφή του διαιτητή με την εικόνα, τότε κατάλαβα ότι ήταν άλλο. Ακόμα λοιπόν. Το μηχάνημα δεν έκανε λάθος, ο διαιτητής έκανε λάθος. Έδειξε κόκκινη σε άλλον, την πήρε πίσω και στην δεύτερη φάση έδειξε την κόκκινη στο σωστό άθλητη. Στο σωστό ποδοσφαιριστή. Όταν όσο κάνει κομμάτι ο άνθρωπος, η πιθανότητα να κάνει λάθη υπάρχει. Και βέβαια να περάσουμε στην ερώτηση. Πώς βλέπετε τις διαιτησίες στη ΣΑΜΟ? Έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθος οι διαιτητές, κύριε Μαλέ? Φυσικά και έχουν. Όπως έχουν και οι ποδοσφαιριστές, όπως έχουν και οι προπονητές, όπως έχουν και οι παράγοντες. Το θέμα είναι ότι, έτσι για να μην μασίσουμε λίγο τα λόγια μας, προφανώς η ερώτηση είναι πονηρή. Εγώ θέλω να πω ότι άνθρωπος ο οποίος αμείβεται για αυτό που κάνει, πρέπει να είναι δύο φορές πιο σωστός και λάθος. Δεν υπάρχει δόλος. Εννοείται ότι δεν πιστεύω ότι κανένας γιατί έχει δόλο για τίποτα. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, έτσι. Απλά νομίζω επίσης ότι το επίπεδο της διαιτησίας ακολουθά το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο και χαμηλό επίπεδο διαιτησίας. Είναι ανακολουθία. Όπως και το αντίθετο. Να έχουμε υψηλό επίπεδο διαιτησία και χαμηλό επίπεδο ποδόσφαιρο. Αυτά τα πράγματα συνήθως πάνε μαζί. Ευελπιστούμε, επειδή υπάρχουν πολλά νεαρά άτομα πλέον που ασχολούνται με τον χώρο, ότι έχουμε μόνο καλές μέρες να δούμε για διαιτησία. Στηρίζουν τους διαιτητές. Εννοείται ότι ειδικά η ομάδα μας, τουλάχιστον εσύ μας παρακολουθείς χρόνια, είμαστε κυρίες. Στις διαμαρτυρίες μας δεν έχουμε διαμαρτυρία για καμία απόφαση. Είναι γραμμή και του Σταμάτη και δικιά μου και ολόκληρο του συλλόγου. Και το λέω εγώ που δεν ήμουν έτσι. Εγώ μεταλλάχθηκα, πιστεύω, προς το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που είχα βίαιες αντιδράσεις, φωνές, τσαμπουκάδες, ιστορίες. Πρέπει να διαβάζουν όμως και οι διαιτητές. Ισχύει αυτό που και να μην λέμε, όπως είπατε προηγουμένως, να μην τα ρίχνουμε όλα στο ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος, ανθρώπινο λάθος. Πρέπει, γιατί αμείβονται, είναι κάτι το πονάει οποίο... περισσότερο το λάθος εκεί. Πονάει. Δηλαδή, ένα σύλλογος να μαζεύει με το ζόρι 150 ευρώ να πληρώσει τη διαιτησία, πρέπει, περιμένει τη διαιτησία να σταθεί στο ύψος της. Και ως αναφορά τα περισσότερα παιχνίδια, μπορούμε να πούμε ότι η διαιτησία στέκεται στο ύψος. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, αλλά οι εξαιρέσεις του πλην είναι παραπάνω, είναι λιγότερες από τις εξαιρέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαιρέσεις του κανόνα, λοιπόν. Σταμάτης Κουλούρης, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Οι διαιτητές, πώς βλέπετε τη διαιτησία στη ΣΑΜΟ, πώς την είδατε, πώς τη βλέπετε, έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν λάθος? Έχουν δικαίωμα εννοείται, αλλά για να μην μασίσω και εγώ τα λόγια μου, νομίζω ότι οι διαιτητές είναι καλύτεροι από τους προπονητές που υπάρχουν στον νομό ΣΑΜΟ. Είναι σε καλύτερο επίπεδο η διαιτησία και από τους προπονητές και από πολλούς παίχτες. Τουλάχιστον οι διαιτητές που είναι αξιολογημένοι. Με λυπεί το ότι αυτοί που δεν είναι αξιολογημένοι δεν ασχολούνται με τον ίδιο ζήλο. Και δεν θα μείνω στο κομμάτι αμείβονται, δεν με νοιάζει αν αμείβονται ή όχι. Εφόσον ασχολούνται με κομμάτι ανθρώπων, με κομμάτι παιδιών, με κομμάτι αθλητών, θα πρέπει να είναι σωστοί. Είτε αμείβονταν είτε δεν αμείβονταν και το κάναν για χόμπι ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο γενικά. Είναι λίγο καλύτεροι. Εγώ προσπαθώ να μην διαμαρτύρομαι, έχω διαμαρτυρηθεί κάποιες φορές, προσπαθώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είμαι υπέρ του να το κάνω. Θα πω ότι όμως χρειάζεται δουλειά για να... Αυτό που δεν με χαροποιεί, με λυπεί, είναι ότι δεν ασχολούνται ντόπιοι διαιτητές, δεν βλέπω σαμιώτες να ανεβαίνουν κατηγορίες, είναι παιδιά που είναι στρατιωτικοί, που είναι, έρχονται εδώ ως μετάθεση και δεν ξέρω τι θα γίνει αν κάποιος από αυτούς φεύγει, αν θα έρχεται κάποιος επόμενος. Δηλαδή, πολλά χρόνια βασιζόμαστε στο ξένο στοιχείο και δεν έχουμε βγάλει έναν. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι
οι διαιτητές πολλές φορές είναι καλύτεροι από τους προπονητές. Πού, στο διάβασμα? Όχι, όχι. Θα πω το ότι σε επίπεδο το ότι έχουμε 18 σωματεία. Ναι. 18 σωματεία. Υπάρχουν 20 διαιτητές, 6-7 νομίζω είναι αξιολογημένοι και παίζουν ψηλότερες κατηγορίες. Οι προπονητές που ασχολούνται με το αντικείμενο του ποδοσφαίρου. Είστε δύο. Και είναι διπλωματούχοι, είναι. Όχι, νομίζω 3 ή 4. Νομίζω κάπου εκεί. Νομίζω... Και μια και μιλάμε 4. Για λίγο. Να... Είναι, είμαστε πολύ λίγοι. Οι διαιτητές έχετε σύνδεσμο εδώ ή είστε. Οι προπονητές έχετε. Είμαστε πολύ λίγοι για να έχουμε σύνδεσμο. Είσαστε ανήκετε αλλού. Έχετε γραφεί αλλού δηλαδή σε άλλη. Εμείς ανήκουμε στη Λέσβο. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Στη Λέσβο. Μυτιλίνη. Να πω κάτι επίσης και. Όταν μιλάμε για τον γραφόμαστε, ομάδα... έχουμε δικαίωμα να γραφτούμε όπου θέλουμε. Ναι. Δεν ανήκουμε στη Μυτιλίνη ως Σάμα. Μπορείτε... Μπορούμε και στη Λάρισα, μπορούμε και στη Θεσσαλονίκη να γραφτούμε. Λέξαμε απλά ως όμορο νομό που είναι πιο εύκολη μετάβαση, γι' αυτό και εγώ προσωπικά το ξεκίνησα. Ήθελα να πω ότι όταν μιλάμε για το Σαμιλικό ποδοσφαίρο, δεν μιλάμε μόνο για το Σαμιλικό. Υπάρχει και η Ικαρία στη μέση, έτσι, και η Φούρνη. Ναι. Επίσης, διαιτητές δεν υπάρχουν στην Ικαρία. Όπως επίσης είναι τραγικό ακόμα το 2017 με οποιαδήποτε δικαιολογία, την οποία δεν τη δέχομαι εγώ, να παίζει ένας διαιτητής. Παιδικό σε παιδικό πρωτάθλημα. Αυτή η αρρώστια, αυτή η γκάγρενα, ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Αυτοί που σφυρίζουν στέκονται στο επίπεδό τους. Κάποιοι είναι οκ, okay, κάποιοι ίσως θα θέλουν προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βγουν. Κύριε Μαλέ, ακόμα και σε ημιτελικό παιδικό. Έτσι. Ναι. Έχουμε παίξει με ένα. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και. Ο ένας δεν μπορεί. Μπορεί να είναι και καλός και καλύτερος. Δεν μπορεί, ο καλύτερος να είναι, δεν μπορεί να αναπληρώσει τους βοηθούς. Με τίποτα. Κύριε Μαλέ, Χρήστο, μπορούν να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο οι διαιτητές. Φυσικά. Την αγωνιστικότητά τους. Μπορούν. Φυσικά και μπορούν. Και πιστεύω οι υδρώνουν και αυτοί τρέχουν να είναι σε άρση κατάσταση, να είναι κοντά στις φάσεις, διαβάζουν. Εννοείται ότι μπορούν. Βελτιώνοντας τον εαυτό τους, βελτιώνουν και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και αυτό που είναι θετικό, όπως είπε και σταμάτησε, ότι τα παιδιά που είναι εδώ και είναι αξιολογημένοι, ειδικά αυτοί, προπονούνται πάρα πολύ σκληρά, θα έλεγα, και επίσης έχουν βλέψεις όταν φύγουν από το νησί, γιατί το νησί είναι μια στάση απλά στη ζωή τους, να μπορέσουν να παίξουν υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό είναι που μας σώζει, έτσι. Το ότι βλέπουν την εξέλιξή τους για το αύριο. Οπότε μέσα από αυτόν τη δουλειά παίρνει και το σαμιώδικο ποδόσφαιρο κάτι θετικό. Είναι προς τιμή σας αυτό που λέτε, γιατί είναι ορισμένοι που θα ήταν εγωιστές να πούνε όχι. Εμείς μόνον, οι προπονητές. Εδώ βλέπουμε ότι πράγματι και οι διαιτητές συμμετέχουν στο παιχνίδι και οι διαιτητές με μια καλή, με καλά σφυρίγματα μπορούν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω το λυπηρό είναι ότι κάποιοι από αυτούς θέλουν να βελτιωθούν, αλλά κάποιοι προπονητές δεν θέλουν να βελτιωθούν. Προπονητές εισαγωγικά πάντα. Δηλαδή νομίζω ότι όλα πρέπει να βελτιωθούν. Ναι. Αυτοί το κομμάτι τους το κοιτάνε προς τα πάνω. Οι παράγοντες δεν θα πω ότι δεν θέλουν να πάει προς τα πάνω. Νομίζω ότι θέλουν. Οι διαιτητές θα μπορέσουν ποτέ να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να σφυρίξουν και να μην ασχοληθούν με την κερκίδα, να μην ασχοληθούν, να κοιτάξουν πραγματικά τον ποδοσφαιριστή, να κοιτάξουν τους ποδοσφαιριστές, να σφυρίζουν με την ίδια σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Α, Β, Γ, παιδικό, προπαιδικό, junior. Με την ίδια σοβαρότητα εγώ θα πω ότι δεν το κοιτάνε σίγουρα. Θα πρέπει να το κοιτάνε όμως. Έχει διαιτητές που κοιτάνε περισσότερη σοβαρότητα ένα ημιτελικό κυπέλλο και ένα πρωτάθλημα Α κατηγορία και με διαφορετική σοβαρότητα το παιδικό που νομίζω θα έπρεπε να είναι λίγο ανάποδα. Θα έπρεπε να κοιτάνε περισσότερη σοβαρότητα το παιδικό και την υποδομή και αυτό από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλλά οι παραβάσεις δεν είναι το εγώ ίδιο. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι το πέναλτι. Ναι. Είναι πέναλτι και στο. Οι κανονισμοί είναι ίδιοι. Ο χρόνο αλλάζει και η ηλικία. Αλλά νομίζω ότι κοιτάμε το κομμάτι τη βελτίωση από του διαιτητές, από το πρίσμα αυτό και από το κομμάτι των προπονητών, αλλά δεν κοιτάμε από του παράγοντε. Οι παράγοντες θα πρέπει να βελτιώσουν το ποδόσφαιρο. Οι παράγοντες πρέπει να διαβάσουν. Για να γυρίσουν στο πριν, ναι. Στο ρόλο του προπονητή και στο ρόλο του διαιτητή. Ο ρόλος του προπονητή είναι να προπονεί και να καθοδηγεί, ο ρόλος του διαιτητή να σφυρίζει. Η οργάνωση και η βελτίωση του αθλήματος στο νησί είναι θέμα παράγοντα. Εκεί θέλει περισσότερη βελτίωση, νομίζω. Θέλει παιδεία και θέλει διαδεκτούς ρόλους. Ο διαιτητής είναι διαιτητής και ο προπονητής είναι προπονητής. Αν ο καθένας κοιτάξει το ρόλο του. Η διοίκηση είναι διοίκηση. Αν ο καθένας κρατήσει το ρόλο του. Μόνο συν. Πώς να τον κρατήσει όμως το ρόλο του όταν βλέπουμε ότι ένας διαιτητής σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι λέει σε κάποιο προπονητή κάτσε κάτω.
σε κάποιον άλλο προπονητή, τον αφήνει να είναι όρθιος και να δίνει οδηγίες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πάλι Νίκο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, εξαιρέσεις εδώ, εξαιρέσεις εκεί. Υπάρχουν, δυστυχώς. Δυστυχώς, μάλλον υπάρχουν εξαιρέσεις. Έτσι γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν άτομα που έχουν όρεξη για αυτό που κάνουν. Να διαλυθούν. Και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν όρεξη, το κάνουν καθαρά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Πάντως, πιστεύω ότι όλοι αυτοί που συμμετέχουν στη διατησία πρέπει να σκέφτονται ότι για το καλό του ποδοσφαίρου. Να το κάνουν για το καλό του ποδοσφαίρου. Το κάνουν, δεν το κάνουν, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σκέφτονται για το καλό του ποδοσφαίρου. Για το καλό του ποδοσφαίρου. Έτσι πρέπει να είναι. Μήπως όμως και οι φίλαθλοι πρέπει εσείς οι προπονητές, οι παράγοντες, να ενημερώσετε τους φιλάθλους να μάθουν λίγο κανονισμούς. Έχουν αλλάξει κάποιοι κανονισμοί και όταν ο διαιτητής θα κάνει ένα σφύριγμα το οποίο είναι σωστό, εμείς το βλέπουμε λάθος γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει. Ας μάθουμε πρώτα εμείς οι προπονητές τους κανονισμούς. Τους ξέρουν οι προπονητές. Ακριβώς. Ας μάθουμε που αλλάξανε. Μα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λέτε αλήθειες. Λέτε αλήθειες πραγματικά. Και μετά ζητάμε την κερκίδα. Έτσι. Γιατί... Για να ξέρουν βέβαια τους κανονισμούς θα πρέπει να ξέρουν πρώτα ποδόσφαιρο. Οι προπονητές. Ναι, πρέπει να και μάθουν. Όταν μάθουν, εγώ θα προτιμούσα να μην ξέρουν κανονισμούς και να ξέρουν ποδόσφαιρο. Και μια και να ξέρουν περισσότερο ποδόσφαιρο. Να φύγουμε από το κομμάτι της διαιτησίας. Πράγματι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο θα κάποια άλλη στιγμή, σε αυτό το τραπέζι, θα έχουμε και εσάς και τους διαιτητές, αλλά και κάποιους παράγοντες, να δούμε πώς το βλέπει ο καθένας από τη σκοπιά του, από την πλευρά του. Ναι. Θα προτιμούσα, όπως και το έκανα, να ασχοληθώ με την προπονητική παρά με τη διαιτησία. Είναι πολύ πιο δύσκολη η διαιτησία από την προπονητική, κατά τη γνώμη. Είναι χρήστη. Δεν θα άντεχες. Όχι, δεν θα άντεχα. Γιατί θα ήσουν αδίκαιος. Θα σφύριζες αυτά που έβλεπες. Σε έχουμε δει να κάνεις και το διαιτητή στα παιχνίδια είναι δύσκολο κομμάτι. Των σχολείων. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τι να κάνεις. Σφυρίζεις και λες πρέπει να σφυρίξω το σωστό στα μάτια. Πολλές φορές δεν κοιτάς το. Κοιτάς, αλλά δεν ξέρεις αν είναι σωστό ή λάθος. Γενικά. Σωστό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ασχολούνται άνθρωποι. Με τα λάθη, με τα σωστά. Έτσι. Νομίζω και οι προπονητές κάνουν λάθη, το είπε και ο Χρήστος πριν, και οι παίχτες και οι διαιτητές. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη και να προχωράμε σε αυτό και να θέλουμε να βελτιωθούμε. Λοιπόν, εδώ να κάνουμε ένα διαλυματάκι για λίγα λεπτά για να περάσουμε στην τρίτη ενότητα, εκεί όπου θα μιλήσουμε για εσάς τους προπονητές. Και να περάσουμε στο τρίτο μέρος της συνέντευξής μας εδώ. Με τον Χρήστο Μαλέ, τον Σταμάτη Κουλούρη, δύο προπονητές που έχουν τις αγωνίες τους, έχουν όλα αυτά, έχουν να κάνουν με παιδιά, τα οποία διαμορφώνουν και το χαρακτήρα τους, Χρήστο, έτσι δεν είναι? Βασικότερο. Βασικό. Παιδιά τα οποία είναι από μικρά, από 5 χρονών, έρχονται στα... Και μικρότερα πλέον. Στην ομάδα σας. Και μικρότερα πλέον έρχονται. Και μικρότερα. Σταμάτη. Και εσύ. Και από τριών έχουμε εμείς. Τριών-τεσσάρων. Έχουμε παιδί 4 χρονών πλέον στην ομάδα. Χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι όσο πιο νωρίς τώρα πλέον να αρχίζουν να ασχολούνται, τόσο καλύτερα. Από τη στιγμή που κάτι έχεις να δείξεις, κάτι έχεις να κάνεις. Και άμα το αγαπήσεις από νωρίς. Υπάρχει περίπτωση, Χρήστο Μαλέ, το παιδί μπαίνοντας από πολύ μικρό έτσι σε αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου να το βαρεθεί όταν θα πάει στα 15 του? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν ο προπονητής δώσει τα ερεθίσματα τα σωστά. Εξαρτάται από τον προπονητή. Έτσι. Και από τους γονείς. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι. Κανένας άλλος παράγοντας. Ο προπονητής είναι... θέλει να το στηρίξει. Προπονητής και γονείς. Και ο γονιός θέλει να του βρει, να του βγάλει το ταλέντα του και με τη σωστή εξειδίκευση. Ο προπονητής του δίνει την ευκαιρία και να αγωνιστεί και τα ερεθίσματα και όλα αυτά. Και πάνω σε αυτά, θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει για εσάς αλλά και για τους γονείς που σας εμπιστεύονται τα παιδιά τους ποιοτική άθληση. Εκπαίδευση μέσα από ένα απόλυτα οργανωμένο πλαίσιο, λειτουργίας πάντοτε, μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου, μαζικού αθλητισμού που να πληρεί το τρίπτυχο. Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτών προπονητών, καθώς για συνεχή ανανέωση των γνώσεών τους στις νέες τάσεις του αθλήματος και της παιδαγωγικής μέσα από τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης. Και προγράμματα επιμόρφωσης, κύριε Σταμάτη, να ξεκινήσω με σένα να μας δώσεις την απάντησή σου, γιατί έχεις συμμετέχει τελευταία σε πάρα πολλά.
Εντάξει, εγώ κάθε χρόνο που περνάει κοιτάζω να ενημερώνομαι, να ανεβάζω το επίπεδο των γνώσεων που μπορεί να έχω. Εντάξει, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Εγώ θέλω να, από τη στιγμή που ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο και ασχολούμαι και με νεαρές ηλικίες, θα πρέπει να εμπλουτίζω τις γνώσεις και να τους δίνεις όσο το δυνατόν περισσότερη και καλύτερη, ό,τι μπορείς να τους δώσεις, να τους το δώσεις περισσότερα και καλύτερα. Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Σε ό,τι επίπεδο και να δουλεύεις. Δεν έχει σημασία είτε δουλεύεις σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε εργασιακό. Έχει διαφορά όταν φεύγετε σήμερα. Επίπεδο. Όχι, όχι. Α. Όταν φεύγετε σήμερα και πάτε σε ένα σεμινάριο αύριο. Ναι, ναι. Όταν θα γυρίσετε, θα γίνετε πιο πλούσιος. Εγώ θα σου πω, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι. Σε γνώσεις. 10 χρόνια πριν, 11, όταν είχα την πρώτη μου επαφή με τα παιδιά και με τις ομάδες ποδοσφαιρικές, θα πω ότι δεν ήξερα τίποτα. 3-4 χρόνια πριν δεν ήξερα πάλι τίποτα. Θα πω ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μια δεξαμενή πολλών πραγμάτων. Δεν το γνωρίζεις ποτέ, αλλάζει συνέχεια. Δεν έχει καμία σχέση η προπόνηση που κάναμε 5 χρόνια πριν με την προπόνηση τώρα. Το να μαθαίνεις καινούργια πράγματα σε κάνει καλύτερο. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Λάθη κάνεις. Προσπαθείς να μειώσεις τα λάθη. Νομίζω θα χαίρομαι αν φτάσω στην ηλικία του Χρήστου, που τον σέβομαι απόλυτα. Και ασχολούμαι ακόμα με το ποδόσφαιρο. Θα χαίρομαι να φτάσω σε αυτήν την ηλικία και ασχολούμαι με το ίδιο πράγμα που ασχολούμαι τώρα. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα έχουμε μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Βέβαια, και λέω να το συνήγορο του διαβόλου. Στα προηγούμενα χρόνια, το ίδιο, η απάντηση καταρχήν είναι σχεδόν ίδια με το Σταμάτη. Ήμουν σε μια ομάδα που παίρναμε τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Η προπόνηση που κάναμε προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την προπόνηση που θέλω να κάνω τώρα. Βέβαια, για τον κόσμο, για τους παράγοντες, για τους παίχτες, μετρούσε το πρωτάθλημα. Η προπόνηση λοιπόν, αν ήταν η ανάλογη, η ομάδα μπορεί να έχει αλλάξει κατηγορία και γρήγορα. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα της ζωής εξελίσσονται. Όποιος μένει στάσιμος και είναι ισοσημειωτών, είναι αποτυχημένος. Έτσι, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι γενικά σεμινάρια χρειάζεται. Μιλάω ότι είμαι γενικά στάσιμος για πολλά χρόνια εδώ στη ΣΑΜΟ. Ήμουνα στάσιμος. Εγώ κάνω κάθε χρόνο, προσπαθώ να κάνω ένα σεμινάριο, το οποίο όταν έρχομαι πίσω λέω, τι έγινε τώρα. Βέβαια δεν φτάνει αυτό, έτσι, ένα τριήμερο σεμινάριο δεν είναι τίποτα. Ο Σταμάτης που είναι σε κατάλληλη ηλικία και έχει την όρεξη για γνώση και μόρφωση, έτσι, και εξελίσσεται με ταχύτητα του ρυθμός, τρέχει sprint στη ΣΑΜΟ, ενώ όλοι οι άλλοι εμείς πάμε ή σημειωτών ή είμαστε σταματημένοι ή ξαπλωμένοι ανάσχεδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως, όταν εσείς οι έμπειροι, όταν εσείς που έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, όταν ο Σταμάτης ο Κουλούρης κάθε χρόνο πάει τουλάχιστον σε ένα οπωσδήποτε σεμινάριο, αν όχι σε δύο, λέτε ότι είσαστε στάσιμοι και ότι το ποδόσφαιρο είναι μια δεξαμενή που πηγάζει συνέχεια κάθε μέρα, τι να πω και κάποιοι άλλοι που... Μπορεί να είναι ικανοποιημένο αυτό που έχουν. Εμείς που δεν κάνουν τίποτα και δεν ξέρουν... Ανταγωνιστήκαμε δηλαδή, αυτό μας. Κάνουν τους προπονητές, βλέποντας το ποδόσφαιρο, μαθαίνοντάς το από το τηλεόραση. Ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Το πρόβλημα σε αυτό ακριβώς το κομμάτι το έχουν οι γονείς. Όταν ο γονιός... Έτσι. Γιατί εγώ να με πονάσει το δόντι μου, σήμερα πήγα στον οδοντίατρο. Δεν πήγα στον Κομπογιαννίτη να μου το κάνει. Το δόντι πήγα στον οδοντίατρο. Θέλετε να πείτε ότι εκεί που πρέπει να... Ο καθένας, έτσι, ο καθένας στον τομέα του, έτσι. Γιατί αν θες να παίξεις ποδόσφαιρο, θα πάρεις έναν προπονητή... Και ο οδοντίατρος πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετικός. Ναι. Εξελίσσεται κι αυτός. Όλοι μας εξελισσόμαστε. Εάν μείνω στο τι έκανα εγώ πριν 20 χρόνια και το κάνω το 2017, είμαι παταγώδη αποτυχία. Δηλαδή θα κάνω και ζημιά. Και ειδικά θα χρόνια ασχολούμαι με παιδιά. Έχουν αλλάξει όλα. Εγώ όταν ήμουν μωρό, στην ηλικία του γιού μου, ανεβοκατέβαινα και κερκίδες σε ένα 5 άλμα, έτσι, με άλματα. Χρυσό. Τώρα τι μου θύμισες. προπόνηση Β' Εθνικής. Στην Ξάνθ, στον ΑΟΚ, ξέρει ο Χρήστος. Ανεβαίναμε τις κερκίδες. Μας έβαζε ο προπονητής και ανεβοκατεβαίναμε τις κερκίδες. 2-2, 1-1, γρήγορα, σιγά. Τι σχέση έχει τώρα αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, τι μου θύμισες και εμένα. Αλλά δεν μπορεί ένας οποιοδήποτε να κάνει τον προπονητή στο μπάσκετ, ένας να κάνει τον προπονητή στο βόλεϊ, να κάνει τον προπονητή έτσι. Παιδιά, είναι λίγο απαράδεκτο. Αν θέλουμε αυτό... να είμαστε σοβαροί στη συζήτηση, έτσι. Αν έχουμε... θέλουμε, εντάξει. Έχουμε ξεφύγει. Εντάξει, όταν θέλουμε, δεν τους νοιάζει. Γιατί εγώ θα δικαιολογήσω το ότι για να πας κάπου θα πρέπει να πληρώσεις κάτι και να μεταφερθείς εκτός νομού. Για να πας κάτι να παρακολουθείς κάτι αξιόλογο. Αλλά εγώ από ό,τι βλέπω, πρόσφατα
Έγινε και εδώ μια απόπειρα ενός σεμιναρίου αθλητικής ψυχολογίας. Νομίζω ήταν ενδιαφέρον. Δεν παρακολούθησε κάποιος. Από το ποδόσφαιρο, από 18-20 ομάδες, ήμασταν 3-4. Είτε παράγοντες είτε προπονητές. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουν ενδιαφέρον. Αλλά θα το βρουν μπροστά. Περαστικοί είμαστε όλοι. Όποιος κρατιέται στον χρόνο, νομίζω ότι. Η γνώση όμως, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και παντού, πρέπει να είναι πιστοποιημένη. Πρέπει δηλαδή να έχεις γνώση και να μπορείς. Όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, και όπως συγγνώμη, μεταδίδεις κιόλας στα παιδιά. Ναι, υπάρχει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΣΑΜΟ. Ναι, υπάρχει και απόφαση από ότι ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος πλέον έχει κάρτα UEFA. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κανένα όρθιο, όπως έλεγε πριν. Δεν μπορεί να δει κανένα, το λες. Εδώ βέβαια δεν γίνονται αυτά, γιατί εδώ επειδή είναι. Δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται, δεν τηρούνται. Γιατί είμαστε κλειστό κύκλο. Ο Γιώργος, ο Θανάσης, ο Ζωτάκης. Οπότε όμως, και για... αυτό μας πάνε πίσω. Έτσι. Αυτό πρέπει να τηρούνται, πρέπει και όλες οι ομάδες αλλά και οι ενώσεις να έχουν προπονητές πιστοποιημένους, να ξέρουν να πιστοποιούν τη γνώση τους, να μπορούν να δίνουν αυτά τα οποία πρέπει να δίνουν στους ποδοσφαιριστές και οι γονείς πρέπει να τα βλέπουν αυτά. Και, γιατί πολλές φορές έρχονται και ρωτάνε οι γονείς, πού να πάμε το παιδί, αφού είναι προπονητής, γιατί ξέρουν από τα μέρη τους, γιατί παντού συμβαίνει, Χρήστο, αυτό. Ότι, παντού συμβαίνει. Και λέει, να πάμε τα παιδιά μας, θέλουμε να τα πάμε τα παιδιά μας σε μια ομάδα να παίξουν ποδόσφαιρο, να πάνε να παίξουν μπάσκετ, να πάνε να παίξουν βόλεϊ. Πού να τα πάμε, πού έχει προπονητές. Κοιτάνε πρώτα ποιοι είναι οι προπονητές. Δεν μπορεί ο καθένας μας να κάνει τον προπονητή. Εντάξει, παλιά κάναμε ο καθένας μας, ήταν αλλιώς τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Όλα. Το επίπεδο δηλαδή είναι και ζητάει, και ο παίχτης ζητάει τώρα. Εμείς, Χρήστο, δεν ζητούσαμε τότε πολλά. Ό,τι μας έλεγε ο προπονητής, το παίρναμε μέσα μας και το βγάζαμε. Τώρα και τα παιδιά ζητάνε, οι γονείς θέλουν. Και οφείλουν. Πρέπει να είναι απαιτητικοί και πρέπει να γίνονται και απαιτητικοί. Ειδικά όταν ξοδεύουν χρόνο. Δίνουν. Και σιγά σιγά να φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θα θέλουμε να πούμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όλοι σας, όπως το γηπεδικό και το οικονομικό, είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μεγαλύτερος αριθμός ομάδων σε όλη τη χώρα. Καθώς το πρόγραμμα και τα προγράμματα δυσκολεύουν χρόνο με το χρόνο. Εδώ στη ΣΑΜΟ θα μειωθούν τα προβλήματα, κύριε Μαλέ, με τη νέα αγωνιστική σεζόν, τα γηπεδικά και τα οικονομικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά το γηπεδικό, ο νομός ΣΑΜΟ μπορώ να πω ότι είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τι γήπεδα υπάρχουν, τα νησιά, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι έχουμε 3 γήπεδα με φυσικό χλωροτάπητα, Καρλοβάσου, Χώρας, Πυθαγορείο, πλαστικό το γήπεδο του Βαθέως, ο Θεός να το κάνει πλαστικό, το γήπεδο Μετελινιών, πλαστικό, και έχουμε 2 ξερά. Που και αυτά είναι γήπεδα. Και αυτά είναι γήπεδα με άδεια. Στο νησί της Ικαρίας υπάρχουν 2 γήπεδα με άδεια μέχρι στιγμής, τα οποία είναι ξερά. Εάν τηρηθούν αυτές οι εξαγγελίες που είπαμε τώρα για κατασκευή γηπέδου, συγγνώμη, των φούρνων που είναι πλαστικό επίσης. Μεγάλη επιτυχία για το μικρό νησάκι αυτό να έχει ένα πλαστικό γηπέδο και για τα παιδιά που αγωνίζονται εκεί. Εάν τηρηθούν οι εξαγγελίες αυτές και τους επόμενους μήνες γίνει και τα γήπεδα της Ικαρίας συν το εθνικό στάδιο, το δημοτικό στάδιο μάλλον ΣΑΜΟ, αλλάξει ο χλωροτάπητας, τότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αν τηρηθούν αυτά. Το θέμα είναι κατά πόσο θα γίνει αυτό. Γιατί όσο τα γήπεδα αυτά έχουν χρήση, η χρήση θέλει συντήρηση. Αν δεν έχει συντήρηση, έχει καταστροφή. Βλέπε γήπεδο Καρλοβάσο. Δεν υπάρχουν υποδομές όσον αφορά τα βοηθητικά γήπεδα. Έτσι. Δεν μπορούμε συνέχεια ο Δήμος, και ούτε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο με την πολλή χρήση του γήπεδου και ειδικά το γήπεδο που είναι φυσικό χλωροτάπητα να προκυρήσει σπορά και ξανά σπορά και ξανά. Αυτά είναι δαπανηρά όλα. Χριστό, τα γήπεδα έχουν πρόβλημα. Όσον αφορά τη χρήση του. Δεν θα έπρεπε. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή έχεις παίξει και σε άλλα γήπεδα και σε άλλους νομούς, ότι οι παράγοντες των ομάδων, όταν χρησιμοποιούν τους χώρους των αποδυτηρίων, τους καθαρίζουν οι ίδιοι. Δεν θα πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει. Σωστό. Εγώ ειλικρινά αυτό το βλέπω μόνο εδώ. Μπαίνουν μέσα όλοι τους, πετάνε τα μπουκάλια, τις κάλτσες, τα παπούτσια, με τις λάσπες, χτυπάνε στα πλακάκια πάνω με τις τάπες τα παπούτσια τους και σηκώνονται και φεύγουν.
και πρέπει να μπει μετά υπάλληλος του Δήμου για να καθαρίσει. Αν είχε ο Δήμος ένα φύλακα, θα λυνόταν πολλά προβλήματα. Ο Δήμος δυστυχώς έχουμε έναν κύριο, τον κύριο Νίκο, ο οποίος. Δεν πρέπει όμως. Στο γήπεδο του Σάμου, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει με 500 άτομα τη μέρα. Έπρεπε ο Δήμος και η Δημοτική να πάρει. Είναι με τη θέλησή του εκεί. Δεν είναι υπάλληλος του Δήμου. Είναι με τη θέλησή του. Αν λοιπόν είχε κάποιον υπάλληλο, θα τα βάζω όλα στην Λοιπόν, θα πρέπει να προκηρυχθεί κάποια θέση ή να βάλουν έναν υπάλληλο από αυτούς τους 8 μηνύτες. Είναι ξέφραγο αμπέλι το δημοτικό στάδιο. Θα πρέπει όμως και οι παράγοντες όταν χρησιμοποιούν. Αυτό το κάνουμε. Ο καθένας είναι στο τι άνθρωπος είναι. Πιστεύω ότι τουλάχιστον εμείς το κάνουμε. Όταν είμαστε εκεί. Γιατί... μαζεύουμε μπουκάλια από όπου βρούμε τώρα. Μαζεύουν μπουκάλια, κάνουν τα πάντα όλα κτλ. Στον δρόμο, όχι στο κοινό. Και εμείς θυμάμαι, φιλοξενούμενοι ήμασταν, ερχόμασταν να παίξουμε στον Πολυκράτη και τα παιδιά είδες, μαζεύαμε τα μπουκαλάκια μας για να φύγουμε. Είναι θέμα παιδείας και από εκεί. Είναι λοιπόν, ένας χώρος στον οποίο πρέπει να το σεβαστείς. Έτσι πρέπει να γίνει. Και οι πληροφορίες. Σε σύγκριση με άλλα μέρη έχουμε καλύτερα γήπεδα από ότι το επίπεδο το υπόλοιπο. Των προπονητών το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Τα γήπεδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Μυτιλίνη στα γήπεδα. Αλλά η Μυτιλίνη έχει 40-50 προπονητές και εμείς έχουμε 5. Επειδή βλέπω ότι και ο Χρήστος είναι αισιόδοξος όσον αφορά έτσι, τη λειτουργία των γηπέδων προς το καλύτερο. Εύχομαι, εύχομαι. Ναι. Μόνο ευχόμαστε μόνο όταν δεν έφυξε, έτσι. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Όχι. Γιατί θέλω να σκεφτώ τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στα γήπεδα και οι προπονητές και οι γονείς των παιδιών. Χρήστο. Όλοι έχουν την αγωνία. Ευχόμαστε όλοι να βελτιωθούν. Εγώ θα πω και το άλλο. Ότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αθλητική, πρέπει να γνωρίζεις από το άθλημα. Εγώ θα το πάω και λίγο παραπάνω. Όταν εσύ θέλεις, σαν παράγοντας, να έχεις έναν προπονητή ποδοσφαίρου για το ποδόσφαιρό σου και όχι έναν προπονητή του μπάσκετ για το ποδόσφαιρο, τότε είναι δικό σου θέμα το τι θα μάθουν τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, έτσι και εγώ θα πω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή του Δοπονάς εκεί να είναι άτομα τα οποία πρέπει να είναι άνθρωποι του αθλητισμού, γνώστες, να γνωρίζουν, να είναι γνώστες. Εκεί κανένας δυστυχώς, κανένας και το λέω, όποιος θέλει ας έρθει μπροστά να κάνουμε και συζήτηση εδώ, να μου πει εάν είναι γνώστης του αντικειμένου, που είναι το ποδόσφαιρο, που είναι το μπάσκετ, που είναι ο αθλητισμός και όλα αυτά. Δεν κάνουν τίποτα όσον αφορά την πραγματικότητα. Να πούμε δηλαδή ότι θα φτιάξουμε κάτι, το γήπεδο. Πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Δεν θα πάρω εγώ τον εργολάβο και να του πω τι θα μου φτιάξεις. Εγώ πρέπει να τον πω τι θέλω να φτιάξει. Χρήστο. Και εσύ σαν προπονητής, εσύ θα πεις το παιδί τι θα κάνει. Δεν θα έρθει ο πατέρας να πει θέλω το παιδί μου να το κάνεις Μαραντόνα. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά με συζήτηση, ενδιαφέρον αν υπάρχει καταρχήν και με την εξασφάλιση κονδυλίων, όλα λένε. Χρόνια όμως. Όλες οι δημοτικές αρχές που περάσανε, εγώ προσωπικά επειδή κάνω το ρεπορτάζ, βλέπω ότι κανένας δεν ήταν αρμόδιος να τρέξει τα αθλητικά δρόμενα. Κανένας. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει κατά καιρούς, με όλες τις δημοτικές αρχές, το λέω εγώ και παίρνω εγώ έτσι, όλη την ευθύνη, κανένας μα κανένας δεν έκανε κάτι το οποίο σήμερα να καμαρώνει γι' αυτό. Να έρθει κάποιος και να πει: εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού και κάναμε αυτό. Το συγκεκριμένο στάδιο που είναι πάνω το δημοτικό, μόνο για καμάρωμα δεν είναι έτσι. Τι να καμαρώσει. Είναι το. Βάλανε το δύο μέτρα. Προχθές στη συγκέντρωση που ήταν εκεί, γιατί έχουμε τη χειρότερη. Χειρότερη, το είπα. Πρωτεύουσα νομού, τη χειρότερη αθλητική κατάσταση όσον αφορά το στάδιο, παύλα, γήπεδο, παύλα, ό,τι θέλετε να το πει. Πήγαμε ένα λεπτό, Νίκο. Φτιάξανε μια περίφραξη στο δημοτικό στάδιο Σάμου, το οποίο είναι 2 μέτρα, παιδιά. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να δούμε τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, πρέπει να το ξυλώσουν. Παίζαμε τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια χωρίς κυκλειδώματα. Τα θυμάστε στα μάτια. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Χωρίς κυκλειδώματα παίζαμε στο δημοτικό στάδιο Σάμου. Και σήμερα έχουμε 2 μέτρα κυκλειδώματα. Γίνεται. Τώρα κάνουμε ζυγζάκι. Για να πάρουμε. Ναι, γίνονται δύο φορές γίνονται. Έγινε τελικός και τις 2 φορές δεν συμμετείχε ο κόσμος, έφυγε, γιατί η απονομή έγινε στην άλλη κερκίδα από κάτω που είναι κλειστή, η μία κερκίδα είναι κλειστή, από πάνω η άλλη δεν βρήκε. Μείνανε μόνοι τους οι αθλητές, βγήκαν φωτογραφίες και φύγανε. Εντάξει, βέβαια είναι και ερωτηματικό γιατί έγινε απέναντι. Η απονομή απέναντι. Δηλαδή πόσο μυαλό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει προς τον κόσμο.
Για ποιο λόγο έγινε απέναντι? Εγώ που δεν ήμουν στο τελικό. Γιατί δεν ήμουν εκτός άμμου. Για ποιο λόγο έγινε απέναντι? Επειδή υπάρχει ο χώρος 50 χρόνια πριν. Επειδή υπάρχει ο χώρος της απονομής. Κοιτάξτε. Ο ΑΟΣ. Έτσι. Είναι το γούστο του πρόεδρου του κ. Σαχινόγλου. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι το ημερολόγιο του 17, έτσι, του ΑΟΣ. Με πάρα πολύ καλό υλικό μέσα. Με τις φωτογραφίες των παικτών. Έτσι, πάντοτε. Και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι. Ομορφαίνει το βιβλίο από τα χαμόγελα των πιτσιρικάδων. Έτσι. Και όλοι είναι νεαροί. Μέσα με τους προπονητές τους, με τους παράγοντές τους και είναι και φάσεις από παιχνίδια. Αυτό εδώ είναι το ημερολόγιο του ΑΟΣ. Ο Χρήστος και ο Σταμάτης, οι προπονητές του ΑΟΣ ΑΜΟΥ, τους είχαμε εδώ κοντά μας. Ναι, ας μας κάνουν και κάποιες για το πώς μπορεί να πάει το στάδιο του σε μια κόπο. Ναι, επειδή ο Νίκος πολλές φορές λέει κάποια πράγματα και παρεξηγείται. Παρεξηγείται γιατί είναι το σωστό. Πες μας, λέει, την πρότασή σου, πώς μπορούμε να πάμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν ξέρω. Πώς. Ο καθένας πρέπει να έχει ιδέες και να έχει αυτιά ανοιχτά. Ένα πράγμα που δεν το παίρνω εγώ και το φτάνω μέχρι ένα σημείο, πρέπει να περιμένω τη βοήθεια κάποιου να το πάμε στο επόμενο σημείο. Δηλαδή, αν θα γράψω εγώ ότι μετά από λάθος η αλλαγή του, η μοιραία στάθηκε η αλλαγή του Χρήστου του Μαλέ, πέρασε μέσα τον Κουλούρη και έκανε αυτόν γκολ. Τι πρέπει δηλαδή να μας δίνεις επειδή γράψαμε ότι με την αλλαγή που έκανες έχασε η ομάδα σου? Από τη στιγμή που το αποτέλεσμα σε δικαιώνει, πρέπει να σκεφτώ εγώ τι λάθος έκανα. Έτσι. Νομίζω ότι έτσι θα πάω. Τέλος πάντων, υπάρχει. Η ΕΠΣ, τι πρέπει να ακούω, τι πρέπει να ξεκινήσει το καινούργιο πρωτάθλημα. Η ΕΠΣ πρέπει καταρχήν, και μιλάμε για την ΕΠΣ με καλή πρόθεση, έτσι. Και με αγάπη πάντα για τα άτομα που είναι εκεί, έτσι. Γιατί υποτίθεται είναι άτομα σαν και εμάς. Με ευαισθησίες, αγάπη για το άθλημα. Αγάπη για το άθλημα. Και φυσικά για τα σωματεία που εκπροσωπούν. Ίσως όμως, Χρήστο, είπες κάτι προηγουμένως και θα πω και αυτό. Ότι γίνονται από τους παράγοντες προτάσεις προς την ΕΠΣ. Μήπως η ΕΠΣ δεν ευθύνεται, να πούμε και αυτό, όσον αφορά την καλυτέρευση των πρωταθλημάτων που θέλουν κάποιοι παράγοντες. Αν σταματήσουν οι παράγοντες να κοιτάνε μόνο ότι τα παιδιά της ομάδας είναι, είναι παιδιά και τα άλλα, τι είναι? Όλα τα πράγματα είναι σε ένα κύκλο μέσα. Έτσι, και το βρίσκουμε μπροστά, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα λυθεί στη ΣΑΜΟ εάν απλά έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, αν θυμάστε, πέρυσι κάναμε 8 παιχνίδια Α κατηγορία. Φέτος πανηγυρίζαμε που κάναμε πόσα. 18. Πανηγυρίζαμε. Πανηγυρίζαμε για το αυτονόητο. Φέτος πανηγυρίζαμε για το αυτονόητο. Κατηγοριοποίηση των τμήματων υποδομής. Περισσότερα παιχνίδια, 2, 3, 4 γύρους, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουμε, έτσι. Τα παιδάκια να παίζουν με τις ηλικίες τους. Τουρνουά προ junior, junior, ακόμα και μπαμπίνι, δεν στοιχίζει τίποτα. Με τη συμμετοχή των σωματείων, το κάθε σωματείο δηλαδή υπευθύνει του να μεταφέρει τα παιδιά, έτσι. Είναι μια απλή απόφαση. Αν όσο περισσότερο παίζουμε όλοι μας, τόσο περισσότερο υπάρχει ελπίδα να βελτιωθούμε. Χριστό. Και σταμάτη, οι διαιτητές, οι οποίοι διαιτητεύουν τα παιχνίδια, τα παιδικά, τα junior, τα προπαίδων κτλ, μπαμπίνι, δεν αμείβονται. Δεν γίνεται μόνο παιδικό. Ναι. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Εδώ. Δεν αμείβονται. Ναι. Είναι, πηγαίνουν εκεί ως μαθητευόμενοι. Ναι, και προσφορά. Ναι, και προσφορά και μαθαίνουν οι νέοι διαιτητές. Εκεί, ώστε να μάθουν και να προσφέρουν. Εγώ νομίζω αν η ΕΠΣ το βάλει. Έτσι θα γίνουν και διαιτητές. Θα φέρουμε και διαιτητές, αν βάλουμε κάποιους νέους. Επίσης όμως δεν χαλάει το διαιτητή, να είναι ο καλός ο διαιτητής που φυσιολογεί το τελικό στον παράζ να παίξει και ένα μπαμπίνι. Βέβαια. Το μπαμπίνι. Το καλό βάζεις. Εγώ το καλό. Γιατί να μην αμείβονται? Εγώ θα έλεγα και να αμείβονται. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι το πρόβλημα. Οι ομάδες ξοδεύουν λεφτά αλλού. Μπορούν να ξοδέψουν και 20 ευρώ και 30 ευρώ σε ένα διαιτητή που θα σφυρίξει ένα μπαμπίνι. Ένα παιδικό. Αυτό είναι μετά από συνεννόηση και έτσι. Τι θα πούμε. Καλό είναι που δεν αμείβονται. Νομίζω όμως ότι το να ψάχνουμε πάντα το. Είναι μαθητευόμενο. Το δωρεάν και το. Όχι. Δεν το ψάχνεις. Ναι. Όταν πληρώνεις στο παιδικό πρωτάθλημα και όταν πληρώνεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες, όταν πληρώνεσαι σαν διαιτητής, και εσύ. Μπορείς να προσφέρεις. Πρόσφερε και εσύ κάτι. Πρόσφερες παμπίνους. Συμφωνώ. Αλλά δεν βρίσκω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή αν θα αμειφθούν ή δεν θα αμειφθούν. Νομίζω ότι είναι καλό που δεν αμείβονται, αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν είναι. Αν θα αμείβονται ή όχι. Το πρόβλημα είναι να υπάρχουν παραπάνω παιχνίδια.
να έχουν και αυτοί παραπάνω παιχνίδια και να βελτιωθούν και αυτοί και οι διαιτητές, να προσεγγίσουν και οι ομάδες περισσότερα παιδιά, οπότε θα έχουν περισσότερα παιδιά στις ακαδημίες τους. Το ένα θα φέρει το άλλο. Η ΕΠΣ αυτό πρέπει να κάνει το αυτονόητο, να κάνει αλλαγές. Νομίζω ότι τις γνώμες μας τις έχουμε όλοι, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή, ποια είναι λάθος. Εγώ μπορεί να είμαι λάθος σε αυτά που λέω, αλλά θα χαιρόμουν αν έβλεπα 4-5 αλλαγές φέτος προς το σωστό δρόμο και να τις κρίνω την επόμενη χρονιά αν κάνουν καλό ή κάνουν κακό. Νομίζω ότι αν κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο κάποια πράγματα που συμβαίνουν, δεν θα πάμε καλά, θα είμαστε ίδιοι την επόμενη χρονιά. Τελειώνοντας, Χρήστο, έχουμε καμιά μεταγραφή. Τελειώνοντας, θα πω δύο λόγια για την ομάδα, για την πορεία της ομάδας. Φέτος η ομάδα αγωνιστικά πήγε πάρα πολύ καλά. Με το χαμηλότερο μέσο όρο από όλες τις ομάδες, τολμήσαμε με το σταμάτη, στηρίξαμε τα παιδάκια. Τα παιδιά και μας βάλανε ένας προπρόσωπος. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Προσωπικά ευχαριστώ τη διοίκηση και το σταμάτη για τη βοήθεια προς το μέρος μου. Ήταν πάντα εκεί. Και το τι κάνει φαίνεται στο γήπεδο. Για μένα είναι, θα το πάρω σαν μπόνους προς τον εαυτό μου. Η ιδέα που είχα τον αρχείο σταμάτη στην ομάδα του ΑΟΣ, μόνο καλό έκανε στην ομάδα. Και ευελπιστώ να κάνει ακόμα καλύτερο αργότερα, στα επόμενα χρόνια. Επίσης, να ευχαριστήσω το συμβούλιο για και όσους γονείς μας βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, της περίοδου αυτής, η σεζόν. Η οποία παρεμπιπτόντως η σεζόν για μας τελείωσε προχθές που ήρθαμε από τη Σύρο, ένα ταξίδι που πήγαμε τις Ακαδημίες με δύο τμήματα. Περάσαμε καταπληκτικά, πολλά παιχνίδια, εμπειρίες, κούραση, χαρά, γέλια. Περιμένουμε με όρεξη το καινούριο πρωτάθλημα, όποιοι είναι ακόμα στην ομάδα. Η ομάδα είχε 25 πόντους στην πέμπτη θέση, είναι κατάκτηση για το συγκεκριμένο σωματείο. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ αν η ομάδα υποβιβαστεί ή όχι, σκεφτήκαμε μόνο το να παίζουμε και να παίζουμε όπως πρέπει, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Το παιδικό τμήμα τερμάτισε πρώτο στη διάρκεια του πρωταθλήματος, 10-10 νίκες, όλα τα παιχνίδια ήταν. Με διαφορά από τον πρώτο. 8-10 πόντους δεν θυμάμαι. Και 14 από τον τρίτο. Έτσι είναι η ζωή. Δεν ήμασταν καλοί στο κομμάτι του ημιτελικού με την Ένωση, αποκλειστήκαμε, ήμασταν και λίγο άτυχοι. Δεχόμαστε ότι έγινε. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά να συμπληρώσω την πρόταση που έκανα το 2011, ότι δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Ότι αν παίξω 10 παιχνίδια ή 11 δεν μου λέει τίποτα. Θα μπορώ λοιπόν να παίξω και κάποια παραπάνω. Ας το σκεφτούν. Ακόμα και μετά 7 χρόνια, 8 που το ξαναλέω, ας το ξανασκεφτούν. Μην επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη αυτοί. Εύχομαι υγεία. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε το βήμα. Και εύχομαι να έχουμε περισσότερο όρεξη στον χρόνο να τα λέμε πιο πολλές φορές. Μία τελευταία ερώτηση για τους δύο. Θα προωθηθούν παιδιά ως μεταγραφές, θα τις πω εγώ, από το παιδικό τμήμα του ΑΟΣ στο αντρικό? Ας απαντήσει ο... Έχουν ήδη νομίζω από πέρυσι. Φέτος θα γίνει κάτι παρόμοιο. Συνέχεια θα υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό δείχνει... αυτό γίνεται γενικότερα, όχι μόνο στο ΣΑΜΟ. Γενικότερα εμείς ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση, πρέπει να υπάρχει συνεχής ανανέωση. Παιδιά που φεύγουν να αντικαθιστούνται από μικρότερα παιδιά, από παιδιά που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Και από εκεί πέρα, όποια παιδιά θα βοηθήσουν με τα γραφικά ερχόμενα στην ομάδα, θα είναι προς το καλύτερο. Εγώ να σας ευχαριστήσω, Χρήστο Μαλέ και Σταμάτη Κουλούρη, που ήσασταν εδώ. Ήσασταν εδώ που οι αθλητικοί παλμοί σας εύχονται να πραγματοποιηθούν οι στόχοι και τα όνειρά σας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.